Ωραία, συνεχίζεις. Μέσα από αυτό το χάρτη βλέπουμε αρχικά το κόκκινο βελάκι είναι για, για τη λάμπα και το κόκκινο βελάκι είναι για το φορτιστή και η κίτρινο βελάκι είναι για τη λάμπα, όπου μπορούμε μέσα από αυτό να στέλνουμε κατευθείαν μέσω της εφαρμογής μας ένα σήμα. Όλα τα δεδομένα που συλλέγονται. Ουσιαστικά η ομάδα μας δραστηριοποιείται στην ελεγχόμενη στάθμευση με τη χρήση επίγειων αισθητήρων ή υπόγειων αισθητήρων που θα χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό αν υπάρχει αυτοκίνητο στη θέση ή όχι. Ακόμη προασπίζουμε και την ηλεκτροκίνηση μέσω ταχυφορτιστών καθώς και τον ελεγχόμενο φωτισμό μέσω αισθητήρων φωτεινότητας. Βλέπουμε τα τρία τμήματα που αποτελούν το σύστημά μας της ελεγχόμενης στάθμευσης. Αρχικά εδώ είναι το σύστημα αναγνώρισης που γίνεται για το χρήστη, είτε με μια έξυπνη κάρτα RFID που διαβάζεται από αυτόν το reader, είτε με μια κάρτα NFC που διαβάζεται από το συγκεκριμένο NFC reader και από Bluetooth που βρίσκεται μέσα στο κουτί. Ύστερα έχουμε το αυτόματο φωτισμό που τον ελέγχουμε από μια εφαρμογή στο λάπτοπ. Μετά εδώ έχουμε έναν ταχυφορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων που θα βρίσκονται στις θέσεις στάθμευσης και οι κάτοχοι των ηλεκτρικών αυτοκινήτων θα μπορούν να φορτίζουν.